Επιστροφή από τον άλλο κόσμο, παρμένο από τη Ρωσία. Ήμουν άθεη και έβριζα πολύ και φοβερά το Θεό. Ζούσα μέσα στην ντροπή και την πορνεία και ήμουν νεκρή στη γη. Όμως ο ελεήμων Θεός δεν μ' άφησε να χαθώ, αλλά με οδήγησε στη μετάνοια κατά τον εξής θαυμαστόν τρόπο. Στα 1962 αρρώστησα από καρκίνο και ήμουν άρρωστη 3 χρόνια. Δεν έμεινα ξαπλωμένη, παρά εργαζόμουν και έκανα θεραπεία σε γιατρούς, ελπίζοντας να βρω την υγεία μου. Τους τελευταίους 6 μήνες είχα τελείως αδυνατήσει τόσο, που ούτε νερό δεν μπορούσα να πιω. Μόλις το έπινα, αμέσως έκανα εμετό. Τότε με πήγαν στο νοσοκομείο και επειδή ήμουν πολύ ενεργητική, κάλεσαν ένα καθηγητή από τη Μόσχα και αποφάσισαν να με χειρουργήσουν. Στην εγχείρηση όμως, μόλις μου άνοιξαν την κοιλιά, αμέσως απέθανα. Η ψυχή μου βγήκε από το σώμα και στεκόταν ανάμεσα σε 2 γιατρούς και εγώ με μεγάλο φόβο και τρόμο κοίταζα την αρρώστια μου. Ολόκληρο το στομάχι μου και τα έντερά μου ήταν προσβεβλημένα από καρκίνο. Στεκόμουνα και σκεφτόμουνα γιατί είμαστε 2. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει ψυχή. Μας δίδασκαν ότι η ψυχή και ο Θεός δεν υπάρχουν, ότι αυτό είναι μόνο επινόηση των παπάδων για να ξεγελάσουν το λαό και να τον κρατούν σε φόβο για κάτι που δεν υπάρχει. Φυσικά όλα αυτά είναι θεωρίες των Μπολσεβίκων που πίσω τους κρύβονται οι ουδαίοι ταλμουδιστές. Βλέπω τον εαυτό μου που στέκεται και τον βλέπω πάλι πάνω στο χειρουργείο. Μου έβαλαν έξω όλα τα εντόστια και αναζητούσαν το δωδεκαδάχτυλο. Αλλά εκεί υπήρχε μόνο πίον, τα πάντα ήταν κατεστραμμένα και χαλασμένα. Τίποτα δεν ήταν υγιές. Οι γιατροί τότε είπαν, αυτή δεν έχει με τι να ζήσει. Όλα τα έβλεπα με μεγάλο φόβο και τρόμο και πάλι σκεπτόμουν. Πώς και από πού είμαστε 2 ψυχή και σώμα, πώς γίνεται να στέκομαι όρθια και ταυτόχρονα ξαπλωμένη. Οι γιατροί τότε επέστρεψαν τα εντόστια μου όπως και είπαν ότι το σώμα μου πρέπει να δοθεί στους νέους ειδικευμένους γιατρούς για διδασκαλία και το μετέφεραν στο νεκροστάσιο και εγώ πήγαινα κοντά τους και όλο παραξενευόμουν και σκεφτόμουν πώς και από πού είμαστε 2. Εκεί με άφησαν ξαπλωμένη γυμνή, καλυμμένη ως το ύψος του στήθους με ένα σεντόνι. Μετά από αυτό βλέπω ότι ήρθε ο αδελφός μου και έφερε το μικρό μου γιο. Ήταν 6 χρονών και ονομαζόταν Αντρούσκα, Αντρέη. Ο γιος μου πλησίασε το σώμα μου και με φίλησε στο κεφάλι. Άρχισε να κλαίει και να λέει, «Μαμά, μαμά, γιατί πέθανες, είμαι ακόμα μικρός, πώς θα ζήσω χωρίς εσένα. Πατέρα, δεν έχω και εσύ πέθανες». Εγώ τότε τον αγκάλιασα και τον φίλησα, αλλά αυτό δεν αισθάνθηκε, ούτε το είδε, ούτε με πρόσεξε, αλλά κοίταγε το νεκρό μου σώμα. Έβλεπα επίσης πως έκλαιγε ο αδελφός μου. Μετά από αυτά, εγώ με μιας βρέθηκα στο σπίτι μου. Εκεί είδα που ήρθε η πεθερά μου από τον πρώτο μου γάμο, η μητέρα μου και η αδελφή μου. Τον πρώτο μου σύζυγο τον εγκατέλειψα γιατί πίστευε στο Θεό. Τότε άρχισε η διανομή των πραγμάτων μου. Εγώ ζούσα πλούσια και με πολυτέλεια και όλα αυτά τα απέκτησα με αδικία και πορνεία. Η αδελφή μου άρχισε να αφαιρεί τα πιο ωραία πράγματά μου, ενώ η πεθερά ζητούσε να αφήσει και κάτι στο γιο μου. Η αδελφή μου δεν έδινε τίποτα, αλλά επιπλέον άρχισε να εμπέζει την πεθερά λέγοντας, «Αυτό το παιδί δεν είναι από το γιο σου και εσύ δεν του είσαι τίποτε». Ενώ αυτές μάλωναν για τα πράγματά μου, είδα γύρω μας να χορεύουν και να χαίρονται διάβολοι, σατανάδες. Μετά από αυτά όλα βγήκα έξω και έκλεισαν το σπίτι. Η αδερφή μου πήρε μαζί της και ένα μεγάλο μπόγο με πράγματα δικά μου. Αφού συνέβησαν αυτά, ξαφνικά βρέθηκα στον αέρα σαν να πετώ με αεροπλάνο. Αισθανόμουν ότι κάποιος με συγκρατεί και ότι υψώνομαι όλο και πιο πολύ. Βρέθηκα πάνω από την πόλη Μπάρναουλ. Μετά βλέπω ότι η πόλη χάθηκε. Έγινε σκοτάδι. Μετά από αυτό άρχισε να έρχεται φως. Ήταν πάρα πολύ ισχυρό και δεν μπορούσα να κοιτάξω. Με τοποθέτησαν σε μαύρη πλάκα μεγέθους 1,5 μέτρου. Έβλεπα δέντρα με πολλούς χοντρούς κορμούς και πανέμορφα
και πολύχρωμα φυλώματα. Ανάμεσα στα δέντρα υπήρχαν σπίτια και μάλιστα όλα καινούρια, αλλά δεν είδα ποιοι ζούσαν σε αυτά. Στην κοιλάδα αυτή είδα πλούσιο πράσινο χορτάρι και σκέφτηκα, πού βρίσκουμε εγώ τώρα? Εάν βρίσκουμε στη γη, τότε γιατί δεν υπάρχουν εδώ επιχειρήσεις, εργοστάσια, ούτε αλαχτήρια, γιατί δεν υπάρχουν δρόμοι, ούτε συγκοινωνία? Τι μέρος είναι τούτο εδώ χωρίς ανθρώπους και ποιος τέλος πάντων ζει εδώ? Λίγο πιο πέρα είδα να περπατάει μια ωραία ψηλή γυναίκα με βασιλικά φορέματα, κάτω από τα οποία φαίνονταν τα δάχτυλα των ποδιών. Περπατούσε τόσο ανάλαφρα που από τα πόδια δεν λύγιζε ούτε το χορτάρι. Κοντά της πήγαινε ένας νεαρός που είχε ύψος έως τους ώμους της. Είχε κρυμμένο το πρόσωπό του με τα χέρια του, γιατί κάτι έκλαιγε πολύ πικρά και παρακαλούσε, αλλά για ποιο λόγο δεν μπορούσα να ακούσω. Σκέφτηκα ότι είναι ο γιος της και μαζί μου διαμαρτυρήθηκα γιατί δεν το λυπάται και δεν το εκπληρώνει το αίτημα. Αυτός έκλαιγε και θρυνούσε και εκείνη δεν το εκπλήρωνε την αίτηση. Σημείωση. Από όλα φαίνεται ότι αυτός ο νεαρός ήταν άγγελος φύλακας αυτής της νεαρής γυναίκας που διηγείται την ιστορία. Φαίνεται επίσης πόσο ενδιαφέρονται οι Άγιοι Άγγελοι για μας και τις ψυχές μας, αλλά εμείς δεν το βλέπουμε. Όταν αυτοί με πλησίασαν, ο νεαρός έπεσε μπροστά στα πόδια και άρχισε να την παρακαλεί εντονότερα και να οδύρεται και να τη ζητεί κάτι. Εκείνη κάτι του απαντούσε, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω. Όταν με πλησίασαν, ήθελα να ρωτήσω, πού βρίσκομαι? Τη στιγμή εκείνη η γυναίκα σταύρωσε τα χέρια στο στήθος, ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και είπε, «Κύριε, πού θα πάει αυτή η ψυχή έτσι όπως είναι?» Εγώ τότε έτρεμα και μόλις τώρα κατάλαβα ότι είχα πεθάνει, ότι η ψυχή μου βρισκόταν στον ουρανό και το σώμα έμεινε στη γη. Τότε άρχισα να κλαίω και να οδύρωμαι και ακούω φωνή που λέει, «Επέστρεψε τη στη γη για τις αγαθοεργίες του πατέρα της». Άλλη φωνή απάντησε, «Βαρέθηκα την αμαρτωλή και διεφθαρμένη ζωή της. Εγώ ήθελα να την εξαφανίσω από προσώπου γης χωρίς μετάνοια, αλλά με παρακάλεσε για αυτήν ο πατέρας της. Δείξτε της το μέρος για το οποίο άξιζε». Εκεί τότε αμέσως χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα στον Άδη. Εκεί άρχισαν να έρπουν μέχρι σε μένα φοβερά πειραχτωμένα φύρια, με μακριές γλώσσες που ξερνούσαν φωτιά και άλλες αποκρουστικές βρωμιές. Η βρώμα ήταν αβάσταχτη. Αυτά τα φύρια τυλίχθηκαν γύρω μου, ταυτόχρονα από κάπου παρουσιάστηκαν σκουλίκια χοντρά, ίσα με τα δάχτυλα, με ουρές που κατέληγαν σε βελόνες και άγιστα. Αυτά έμπαιναν σε όλα τα ανοιχτά μου μέρη, στα αυτιά, στα μάτια, στη μύτη και παντού, και έτσι με βασάνιζαν και εγώ κράβγαζα με φωνή δυνατή. Αλλά εκεί δεν υπήρχε από πουθενά ούτε βοήθεια ούτε έλεος από κανέναν. Εκεί είδα πως παρουσιάστηκε μία γυναίκα που πέθανε από άβλωση και άρχισε να παρακαλάει τον Κύριο για έλεος. Αυτό της απήντησε. «Εσύ στη γη δεν με αναγνώριζες. Σκότωνες τα παιδιά στην κοιλιά σου και επιπλέον έλεγες στους ανθρώπους, δεν πρέπει να γεννάτε παιδιά. Τα παιδιά είναι περιτά. Σε μένα όμως δεν υπάρχουν περίτα. Σε μένα υπάρχουν τα πάντα και για όλους αρκετά. Και σε μένα ο Κύριος είπε, εγώ σου έδωσα την αρρώστια για να μετανοήσεις, αλλά εσύ με έβριζες ως το τέλος της ζωής και δεν με αναγνώριζες και για το λόγο αυτό και εγώ δεν σε αναγνωρίζω. Όπως στη γη έζησες χωρίς Κύριο Θεό, έτσι και εδώ θα ζήσεις». Μετά από αυτά ξαφνικά όλα μεταστράφηκαν και εγώ κάπου πέταξα. Η βρώμα χάθηκε. Χάθηκε και ο δυνατός οδυρμός και εγώ ξαφνικά είδα την εκκλησία μου που ενέπεζε. Άνοιξε η πύλη και από αυτή βγήκε ένας ιερέας δειμένος στάσπιο. Αυτό στεκόταν με σκυμμένο το κεφάλι και κάποια φωνή με ρωτάει, «Ποιος είναι αυτός?» Εγώ απήντησα, «Ο ιερέας μας. Εσύ έλεγες ότι είναι χαραμοφάης, αυτός όμως δεν είναι χαραμοφάης, αλλά πραγματικός ποιμένας, δεν είναι μισθοφόρος. Γνώριζε πως αν και είναι κατά βαθμό μικρός, συνηθισμένος ιερέας,
Υπηρετεί εμένα, μάθε ακόμα και τούτο. Αν δεν σου διαβάσει αυτός την ευχή της εξομολόγησης, εγώ δεν θα σε συγχωρήσω. Τότε άρχισα να παρακαλώ, Κύριε, κήρυσέ μας στη γη. Έχω ένα μικρό γιο, ο Κύριος είπε. Ξέρω ότι έχεις ένα μικρό γιο, είναι κρίμα γι' αυτό. Κρίμα, απάντησα εγώ. Τότε εκείνος αποκρίθηκε. Εγώ σας λυπούμαι όλους και τρεις φορές σας λυπούμαι. Όλους σας περιμένω, πότε θα ξυπνήσετε από το αμαρτωλό όνειρο, αν μετανοήσετε και να έλθετε στον εαυτό σας. Εδώ τώρα εμφανίστηκε εκ νέου η μητέρα του Θεού που νωρίτερα την αποκαλούσα γυναίκα και πήρα το θάρρος να τη ρωτήσω, υπάρχει εδώ σε εσάς παράδεισος? Αντί για απάντηση και μετά από αυτές τις λέξεις ξαναβρέθηκα στην κόλαση, στον Άδη. Τώρα ήταν χειρότερα από ό,τι την προηγούμενη φορά. Έτρεξαν ολόγυρά μου οι δαίμονες με καταλόγους και μου έλεγαν τα αμαρτήματά μου και φώναζαν. Εσύ μας υπηρέτησες στη γη. Άρχισα να διαβάζω τα αμαρτήματά μου, όλα μου τα έργα που ήταν γραμμένα με μεγάλα γράμματα και νιώσα τρομερό φόβο. Από τα στόματά τους έβγαινε φωτιά. Οι δαίμονες με χτυπούσαν στο κεφάλι. Πάνω μου έπεφταν και κολούσαν πειραχτωμένες πίθες από φωτιά και με έκαιγαν. Γύρω μου ακούονταν φοβερός θρήνος και κοπετός πολλών ανθρώπων. Όταν το πυρ δυνάμωμενε, έβλεπα τα πάντα γύρω μου. Οι ψυχές είχαν φοβερή όψη, ήταν σακατεμένες με τεντωμένους λαιμούς και πρισμένα μάτια. Μου έλεγαν ότι είσαι υποχρεωμένη να ζήσεις μαζί μας. Όπως εσύ, έτσι και εμείς όταν είμαστε στη γη δεν αναγνωρίζουμε το Θεό, τον βρίζαμε και κάναμε κάθε κακό, την πορνεία, την υπερηφάνεια και άλλα. Και ποτέ δεν μετανοήσαμε. Όσοι αμάρτησαν, αλλά μετανόησαν, πήγαν στην εκκλησία, προσεύχονταν στο Θεό, ελεούσαν τους φτωχούς και βοηθούσαν όσους βρίσκονταν σε ανάγκη και κατωτοτυχία. Αυτοί είναι εκεί πάνω. Εγώ φοβήθηκα φοβερά από αυτά τα λόγια. Μου φαίνονταν ότι ήδη βρισκόμουν εδώ στον Άδη ολόκληρη ζωή και αυτοί μου λένε ότι θα ζήσω μαζί τους αιώνιους. Μετά από αυτό εμφανίστηκε εκ νέου η μητέρα του Θεού και έγινε φως. Οι δαίμονες τράπηκαν σε φυγή και οι ψυχές που βασανίζονται στην κόλαση άρχισαν να φωνάζουν και να ηκετεύουν για έλεος. Ουράνια Βασίλισσα, μη μας αφήνεις εδώ, η φώναζε. Κι εγώ είμαστε μητέρα του Θεού και δεν υπάρχει ούτε σταγόνα νερό. Εκείνη έκλαιγε και μέσα από το κλάμα έλεγε, όσο ζούσατε στη γη δεν με αναγνωρίζατε. Και δεν μετανοούσατε για τις αμαρτίες σας τον Υιό μου και Θεό σας. Και εγώ τώρα δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν μπορώ να παραβώ την επιθυμία του Υιού μου. Βοηθώ μόνο αυτούς για τους οποίους παρακαλούν οι συγγενείς και για τους οποίους προσεύχεται η Αγία Εκκλησία. Μετά από αυτό εμείς αρχίσαμε να υψωνόμαστε και από κάτω αναδίδονταν δυνατή κραυγή φωνών. Μητέρα του Θεού, μη μας αφήνεις. Ξανά υπήρχε σκοτάδι και εγώ βρέθηκα στην ίδια πλάτη. Σταυρώνοντας τα χέρια στο στήθος η μητέρα του Θεού ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και άρχισε να προσεύχεται λέγοντας, τι να κάνω με αυτή, πού να την βάλω. Μία φωνή απάντησε, άφησέ την από τα μαλλιά στη γη. Τότε η μητέρα του Θεού έφυγε ήσυχα, η πόρτα της μισ' άνοιξε, έτσι που πίσω από αυτήν δεν έβλεπα τίποτε. Κατόπιν από κάπου εμφανίστηκαν 12 άμαξες χωρίς τροχούς, κινούνταν σιγά και εγώ τις ακολουθούσα. Η μητέρα του Θεού είπε ότι η δεκάτη δεν έχει πάτο. Φοβόμουν να καθίσω σε αυτή, αλλά η μητέρα του Θεού με έσπρωξε από αυτή και βρέθηκα στη γη. Μετά από αυτό συνήλθα και ενσυνείδητα στεκόμουν και κοίταζα. Ήταν 1:30 το απόγευμα. Μετά από εκείνο το φως που είδα, εκεί όλα στη γη μου φαίνονταν άσχημα και δεν μου άρεσε που ήμουν στη γη. Αλλά τι να κάνω, τώρα είπα μόνη μου στην ψυχή μου. Πήγαινε στο σώμα. Τότε βρέθηκα πάλι στο νοσοκομείο και πήγαμε στο ψυγείο που φύλαγαν τα πτώματα. Αυτό ήταν κλειστό, αλλά εγώ μπήκα χωρίς εμπόδιο και είδα εκεί το νεκρό σώμα μου. Το κεφάλι μου ήταν γυρισμένο λίγο από τα πλάγια, ενώ η μέση μου πιεζόταν από άλλα σώματα νεκρών του ψυγείου. Μόλις η ψυχή μου μπήκε στο σώμα, αμέσως αισθάνθηκα ισχυρό ψύχος. Κάπως απελευθέρωσα την πιασμένη μέση μου, διπλώθηκα και έσφιξα τα γόνατα με τα χέρια. Τη στιγμή εκείνη άνοιξαν την πόρτα του ψυγείου και έβαλα μέσα το νεκρό σώμα κάποιου ανθρώπου και όταν άναψαν το φως, με είδαν που ήμουν κείμενοι και μαζεμένοι, ενώ εκείνοι συνήθως έβαζαν τους νεκρούς με το πρόσωπο προς τα πάνω. Βλέποντάς μα έτσι νοσοκόμοι φοβήθηκαν και από το φόβο διασκορπίστηκαν.
Επέστρεψαν κατόπιν μαζί με δύο γιατρούς και αμέσως διάταξαν να με βγάλουν έξω για να ζεσταθεί το μυαλό μου με ηλεκτρικές λάμπες. Στο σώμα μου υπήρχαν 8 τομές γιατί οι νέοι γιατροί εμάθαιναν και έκαναν πειράματα πάνω σε αυτό. 3 στο στήθος και οι υπόλοιποι στην κοιλιά. 2 ώρες μετά το ζέσταμα του κεφαλιού άνοιξα τα μάτια και μόλις μετά από 12 ώρες μίλησα. Το πρωί μου έφεραν πρωινό τηγανίτες με βούτυρο και καφέ, ήταν η μέρα νηστείας. Αλλά δεν ήθελα να φάω και τους είπα ότι δεν θα φάω. Οι νοσοκόμοι έφυγαν πάλι και όλοι στο νοσοκομείο άρχισαν να με προσέχουν. Ήλθαν οι γιατροί να με ρωτήσουν γιατί δεν θέλω να φάω. Τους απήντησα. Καθίστε να σας διηγηθώ τι είδε η ψυχή μου. Όποιος δεν νηστεύει τις ημέρες της νηστείας, αυτός θα φάει βρωμερά και συχαμερά πράγματα. Γι' αυτό σήμερα δεν θα φάω όπως και όλες τις νηστείες, δεν θα αρτηθώ. Οι γιατροί από την έκπληξη τη μία κοκκίνιζαν, την άλλη κιτρίνιζαν και οι ασθενείς με άκουγαν προσεκτικά. Κατόπιν συγκεντρώθησαν πολλοί γιατροί και όντως είπαν ότι τίποτα πλέον δεν με πονάει. Τότε άρχισε να έρχεται σε μένα κόσμος και μάλιστα πολλοί. Και εγώ σε όλους διηγόμουν και έδειχνα τις πληγές. Η αστυνομία άρχισε να διώχνει τον κόσμο και εμένα με μετέφεραν σε άλλο νοσοκομείο. Εκεί ανάρρωσα τελείως και παρακάλεσα τους γιατρούς να με γιατρέψουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τις τομές που μου έκαναν μαθαίνοντας πάνω μου. Τότε με έβαλαν πάλι στο χειρουργικό τραπέζι και ενώ οι γιατροί άνοιξαν την κοιλιά μου, είπαν: «Γιατί χειρουργήσαν έναν άνθρωπο που είναι τελείως υγιής?» Εγώ τότε τους ρώτησα: «Τι η αρρώστια μου?» Αυτοί μου απήντησαν: «Τα εντόστια σας είναι υγιή, καθαρά όπως του παιδιού». Τους είπα ότι τα μάτια μου ήταν δεμένα κατά τη διάρκεια της εγχείρησης, αλλά ότι παρόλα αυτά είδα το εσωτερικό μου. Όταν η ψυχή μου είχε βγει από το σώμα και στεκόμουν ψηλά στο ταβάνι, κατόπιν ήλθαν και οι γιατροί που έκαναν την εγχείρηση και όταν πλησίασαν είπαν: «Πού είναι η αρρώστια της, τα εντόστια της ήταν όλα διαλυμένα και προσβεβλημένα από τον καρκίνο και τώρα είναι τελείως καλά?» Τους απάντησα: «Ο Κύριος Θεός εφανέρωσε το έλεος του πάνω σε μένα την αμαρτωλή και να ζήσω ακόμη και να μαρτύρισω στους άλλους ό,τι είδα και ό,τι συνέβη». Εκείνος ο Κύριος ο Θεός μας πήρε ό,τι κατεστραμμένο ήταν μέσα μου και μου το έδωσε η γη. Σε όλους θα το διηγούμε ώσπου να πεθάνω. Κατόπιν είπα στο γιατρό: «Βλέπεις πως ξεγελαστήκα?» Και εκείνος απάντησε: «Ότι τίποτα δεν είναι υγιές μέσα σου. Τι νομίζετε τώρα?» τη ρώτησα εγώ. Απήντησε: «Σε αναγέννησε ο υπέρτατος». Τότε το απήντησα: «Αν πιστεύετε σε αυτόν, κάνετε το σταυρό σας και παντρευτείτε στην εκκλησία». Ο γιατρός κοκκίνησε γιατί ήταν Εβραίος. Πρόσθεσε ακόμη: «Γίνω αρεστός στον Κύριο Θεό, το Θεό». Κατόπιν άφησα το νοσοκομείο, κάλεσα τον ιερέα που νωρίτερα ενέπαιζα και του έκανα επιθέσεις αποκαλώντας τον Χαραμοφάνη. Του διηγήθηκα όλα όσα μου συνέβησαν, εξομολογήθησα και μετέλαβα των Αγίων του Χριστού Μυστηρίου. Το κάλεσε και ευλόγησε το σπίτι μου, γιατί ως τώρα σε αυτό βασίλευε η μικρότητα, το μεθύσι, ο εμπεγμός και η μάχη. Τώρα εγώ η αμαρτωλή Κλαύδια, που είμαι 40 χρονών με τη βοήθεια του Θεού και της ουρανίας βασίλισσας, ζω χριστιανικά. Πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία, στο ναό του Θεού και ο Κύριος με βοηθάει. Από όλες τις μεριές του κόσμου επισκέπτονται άνθρωποι και εγώ διηγούμαι σε όλους όσα μου συνέβησαν. Είδα και άκουσα με τη βοήθεια του Θεού και τους δέχομαι όλους, διηγούμαι σε όλους τι ήμουν πριν, τι μου συνέβη τώρα και για ποιο λόγο είμαι τώρα πιστή. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος ο Θεός. Όλους τους συμβουλεύω να προσέχουν πώς ζουν, γιατί πράγματι υπάρχει άλλος κόσμος και άλλη ζωή και ότι ο καθένας θα δώσει λόγο για τα εκείνα έργα του και ότι ανάλογα με αυτό θα έχει πλήρως δίκαια ανταμοιβή ή τιμωρία και μάλιστα αιώνια. Να ζείτε όλοι συγχριστιανικά κατά Θεόν. Αμήν». Συμπληρώνουμε ότι ο Υιός της Κλάβδιας είναι ιερέας στη Ρωσία. Μετάφραση Στέφανος Σέρβος Καρουλιώτης, Άγιο Όρος, Ουζίστινα Κλάβδια Μπότσισνα, πόλης Μπάρναουλ, Ρωσίας.